Αριστοτρίτη, 25 Ιουλίου 2023 και το θέμα μας σήμερα είναι μητρότητα και επιστροφή στην εργασία. Μια φίλη στέλνει το εξής email. Θα σας πρότεινα, αν σας ενδιέφερε, να κάνετε με τη δόκτωρα Αριστονίκη ένα vlog podcast σχετικά με την επιστροφή στην εργασία, έχοντας ένα βρέφος, μύθους και πραγματικότητες. Νομίζω θα ενδιέφερε πολλούς γονείς και εννοείται εμένα προσωπικά. Να σας δώσω λίγο περισσότερο context, δηλαδή πληροφορίες, περιεχόμενο. Πριν λίγες μέρες έγραψε μια μαμά στο Facebook ένα ανώνυμο post σε ένα group για μαμάδες για το πόσο λυπημένη νιώθει που πρέπει να στείλει τα μωρά της 2 χρονών και 5 μηνών, αν θυμάμαι καλά, σχολείο. Πολλές για να την εμψυχώσουμε γράψαμε σχόλια του τύπου «Όλα θα πάνε καλά», «Το σχολείο είναι καλό», «Τα μωρά κοινωνικοποιούνται και αποκτούν κάποια ανεξαρτησία». Εγώ το πιστεύω ή το πίστευα αυτό. Το μωρό μου τώρα 10 μηνών πηγαίνει στο σταθμό από 4 μηνών. Η προσαρμογή ήταν πολύ δύσκολη για μένα. Τον πεθυμούσα, αγχωνόμουν, αλλά πάρα πολύ εύκολη για το μωρό. Και τώρα έχω έναν μικρό που δέχεται να τον μοιάσουν όλοι, να τον ταΐζουν, κοιμίζουν, παίρνουν βόλτα όλοι, όχι μόνο η μαμά και ο μπαμπάς. Υπήρξαν όμως και κάποια σχόλια που με προβλημάτισαν πολύ. Ότι είναι απαράδεκτο η άδεια μητρότητας να είναι τόσο σύντομη στην Κύπρο, ότι είναι απαραίτητο το μωρό να είναι με τη μαμά τον πρώτο χρόνο και ότι είναι αστείο να μιλούμε περί ανεξαρτησίας και κοινωνικοποίησης ενός βρέφους. Και ότι καταλαβαίνουν ότι πολλές μαμάδες δεν έχουν άλλη επιλογή από το να στείλουν το μωρό στο σχολείο, αλλά ουσιαστικά ξεγελούμε τον εαυτό μας με τα επιχειρήματα περί ανεξαρτησίας. Προβληματίζομαι έκτοτε. Ζω στο εξωτερικό, σε μια χώρα που η άδεια μητρότητας είναι 3,5 μήνες, άρα επέστρεψα νωρίς στη δουλειά. Μου αρέσει η δουλειά μου και νοιάζομαι για την ανέλυξή μου, αλλά έχω που και που μεγάλες τύψεις που δεν είμαι με το μωρό. Αυτό που θα ήθελα να μας εξηγήσετε, αν μπορείτε, είναι το αν υπάρχει όντως βάση στο επιχείρημα ότι το μωρό χρειάζεται τη μαμά του τον πρώτο χρόνο ή αν για την ανάπτυξή του είναι πολύ σημαντικό να είναι με τη μαμά του τον πρώτο χρόνο και αν όχι, πώς μπορούμε να κάνουμε guilt-free parenting, δηλαδή να είμαστε γονείς χωρίς ενοχές, όταν τόσος πολλής κόσμος έχει τέτοιες απόψεις. Για παράδειγμα, ακόμα και οι γονείς μου στην Κύπρο, που είναι φουλ υποστηρικτικοί στο θέμα της καριέρας μου, κατάλαβα ότι ήταν πολύ στενοχωρημένοι που το μωρό πήγε τόσο μικρό σχολείο και ένιωθαν άσχημα που δεν είναι εδώ για να μας βοηθήσουν. Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον χρόνο σας. Με εκτίμηση, δικό σου. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό, τουλάχιστον τους πρώτους μήνες, που το παιδί δεν τα αντιλαμβάνεται, ενώ οι γνωστικές σου ικανότητες ακόμη δεν είναι ανεπτυγμένες. Και έχει μεγάλη ανάγκη από τις σωματικές του ανάγκες, να καλύπτουμε τις σωματικές του ανάγκες, δηλαδή να ταΐζεται το μωρό, να αλλάζεται, να υπάρχει ο δεσμός. Είναι πολύ σημαντικό, τουλάχιστον μέχρι τους 6 πρώτους μήνες, να μπορεί να μένει η μαμά και ο μπαμπάς στο σπίτι με το παιδί και αυτό είναι μία ανάγκη που θα πρέπει να δει η κοινωνία για να δώσει μεγαλύτερη άδεια μητρότητας και άδεια πατρότητας, γιατί συνδέοντας το με προηγούμενο μας post, είναι σημαντικό και οι πατεράδες να παίρνουν άδεια, ούτως ώστε να μην, όχι μόνο γιατί είναι σημαντική για το μεγάλωμα των παιδιών, που αυτό είναι το πρωτεύον, αλλά και για να μην χρησιμοποιείται και ως δικαιολογία για το να μην προάγονται και να μην στηρίζεται η γυναικεία επιχειρηματικότητα ή η γυναικεία προαγωγή στην εργασία λόγω της μητρότητας ή λόγω του γάμου και των λοιπόν που, δικαιολογιών που ακούμε πολύ συχνά. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις που οι γονείς δεν έχουν αυτή την πολυτέλεια να μένουν με το παιδί τους τουλάχιστον το πρώτο εξάμηνο, είτε γιατί δεν έχουν το υποστηρικτικό πλαίσιο, είτε γιατί η δουλειά τους δεν τους το επιτρέπει και πρέπει να επιστρέψουν αμέσως στη δουλειά τους. Σε αυτή την περίπτωση δεν είναι γιατί το κάνουν επειδή κάθονται στο σπίτι και θέλουν να ξεκουράζονται. Ναι, αλλά τώρα αν εσύ καθόσουν στο σπίτι και έχεις τα πόδια σου το ένα πάνω στο άλλο και στρίλεις το παιδί στον παιδικό σταθμό, να νιώσεις ενοχές, αλλά πήγες να δουλέψεις. Ακριβώς. Και επειδή είναι σημαντική η οικονομική κατάσταση της οικογένειας για να μπορεί ιδιαίτερα τους πρώτους μήνες να καλυπτούν οι ανάγκες ενός βρέφους που είναι πάρα πολλά χρήματα. Πολλά. Σε πάνες, μωρομάντιλα, γάλατα, φρουτόκρεμες, παιδιάτρους, διάφορα πράγματα που μπορεί να προκύπτουν πάρα πολλές ανάγκες. Μου λέει μια κοπέλα χθες ότι πήγε στον παιδίατρο στο Γεσί, αλλά επειδή λέει με βρέφος μηνών.
Αλλά επειδή έβαλαν το εμβόλιο για τη γαστρεντερίδα, ήταν 90 ευρώ η επισκέψη. Ναι. Παρόλο που ήταν παιδεία, το στο γεσί. Καλύπτουν μερικά εμβόλια. Τα υπόλοιπα τα πληρώνεις και τα χρυσοπληρώνεις. Και είναι πολύ δύσκολο για μια οικογένεια να πληρώσει όλα αυτά τα λεφτά μαζεμένα. Οπότε είναι σημαντική η εργασία και στους δύο γονείς. Και στην περίπτωση που δεν μπορούν οι άνθρωποι να μην εργαστούν, αυτό που χρειάζεται είναι να στείλουν το παιδί τους σε ένα σχολείο που θα το επιλέξουν, που θα νιώθουν καλά ότι είναι το παιδί τους εκεί, που θα αισθανθούν ασφάλεια ότι οι άνθρωποι εκεί αγαπούν τα παιδιά και είναι, είναι δίπλα σε αυτόν το βρέφος, γιατί είναι κάλυψη αναγκών, είπαμε. Το βρέφος 6 μηνών, 7 μηνών, 8 μηνών δεν έχει τόσο πολύ ανάγκη ακόμα την κοινωνικοποίηση σε αυτήν την ηλικία. Τέλος πάντων, η ανάγκη του παιδιού σε εκείνη την φάση είναι οι σωματικές του ανάγκες. Και δεν παθαίνει κάτι το παιδί αν η μητέρα πρέπει να πάει στη δουλειά όταν είναι 4 μηνών το βρέφος και το φροντίζει η βρεφονηπιοκόμος στο σταθμό, αν αυτή είναι φροντιστική και τρυφερή. Αν ο σταθμός έχει λίγα βρέφη και οι βρεφονηπιοκόμοι είναι σωστοί στη δουλειά τους, είναι υποστηρικτικοί, αγαπούν τα παιδιά, είναι εκεί δίπλα τους και καλύπτουν τις ανάγκες τους, δεν θα πάθει κάτι το μωρό. Γι' αυτό και λέω, η επιλογή του σωστού βρεφονηπιακού σταθμού είναι πάρα πολύ σημαντική. Τώρα, μετά τους 10 μήνες που αρχίζει το παιδί να θέλει κοινωνικοποίηση, γύρω στον πρώτο χρόνο ζωής, εκεί ακόμα και αν υπάρχει δυνατότητα, πιστεύω, του να μείνει στο σπίτι η μητέρα, θεωρώ ότι δεν θα ήταν άσχημη ιδέα να πηγαίνει στον νηπιαγωγείο ή στο σταθμό κάποιες μέρες την εβδομάδα, ούτως ώστε να μάθει το παιδί να κοινωνικοποιείται. Άρα μας λες ότι η κοινωνικοποίηση ξεκινά μετά τον πρώτο χρόνο. Ναι, κάπου εκεί γύρω. Οπότε είναι σχολική εξελικτική ψυχολογία. Τα πρώτα σημάδια. Και φυσικά μέχρι τα δύο πρέπει οπωσδήποτε το παιδί να πάει σχολείο. Μέχρι τα δύο. Από 2 χρονών και μετά πρέπει να είναι στο σχολείο, γιατί είναι αυξημένες οι ανάγκες του για κοινωνικοποίηση. Το παιδί πρέπει να μάθει να μοιράζεται, να μάθει να περιμένει τη σειρά του, να μάθει να ζει σε συνεργατικά πλαίσια, και θα του κάνει πάρα πολύ καλό το σχολείο. Και συνήθως συνηθίζεται αυτό, γιατί το παιδί θα έχει κοψεί το ιμπάνα, θα έχει αρχίσει να λέει τις πρώτες λεξούλες, θα έχει περπατήσει. Να κόψει τη μπάνα. Ξεκινάμε από τα 2 μέχρι τα 3 το πολύ, θα πρέπει να κοπεί η μπάνα, θα πρέπει να αρχίσει το παιδί να μιλάει. Μπορεί να γίνει και 3,5 έναν αγόρι να κόψει την μπάνα και να είναι μια χαρά φυσιολογικός μετά. Μπορεί. Απλά λέω τα πλαίσια. Τα αγόρια αργούν λίγο. Τα αγόρια γενικά είναι αργά σε πολλά πράγματα. Στην ανάπτυξη μπορεί να είναι. Τελικά πάνε 2 χρόνια προς τα κοπέλες με τα αγόρια. Είναι πιο αργά τα αγόρια, η αλήθεια είναι. Guilt-free parenting. Πώς να είσαι γονιός χωρίς ενοχές. Ρωτάς τον εαυτό σου, κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Ακριβώς. Κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς, δεδομένων των συνθήκων των οποίων έχεις να επιλέξεις. Είναι πολύ σημαντικό το να βάλεις προτεραιότητες. Και η προτεραιότητα σε μια φάση που είναι δυσπραγή οικογένεια και χρειάζεται να δουλεύουν και οι δύο για να μπορεί το παιδί να έχει την δυνατότητα να μεγαλώσει σωστά, να έχει την τροφή του, να έχει το γιατρό του, να έχει τα απαραίτητα, δεν είναι γιατί είσαι κακή μητέρα ή κακός πατέρας, αλλά γιατί χρειάζεται να γίνει, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει και το αναγκαίο υποστηρικτικό πλαίσιο, το κοινωνικό, μια γιαγιά, ένας παππούς που να μπορεί να βοηθήσει. Μα κοίταξε, ακόμη και αν αφήνεις το βρέφος με τη γιαγιά και τον παππού, δεν είναι απαραίτητο ότι η γιαγιά και ο παππούς θα είναι εντάξει όσον αφορά στην όχι, δεν είναι ψυχολογικά υγιή εγκάλυψη. Σίγουρα δεν είναι απαραίτητο. Ναι. Οπότε εγώ θεωρώ ότι κάνεις αυτό που χρειάζεται. Ενώ τον Λάζαρο τον πήρα 2 χρόνο σχολείων, γιατί ήμουν φοιτήτρια όταν μεγαλώνε και υπήρχε αυτή η δυνατότητα, τη Μαρία την πήρα από 3 μηνών σχολείο, γιατί δεν μπορούσα. Ούτε καν σαράντησα και επέστρεψα στην εργασία μου. Οπότε δεν γινόταν διαφορετικά. Το ίδιο και εγώ. Οπότε και τα δύο εξελίχθηκαν, δόξα σου ο Θεός, κοινωνικά μια χαρά. Ναι. Δηλαδή δεν λείπει κάτι της Μαρίας που έχει ο Λάζαρος. Εγώ μπορώ να σου πω ότι γιατί και εμένα ο Λάζαρος πήγε γύρω στα 2 χρονών στον υπηαγωγείο και Κυριακή πήγαινε 11 μηνών, 13 μηνών. Όμως πήγαινε σε μια κυρία που την πρόσεχε μαζί με τον γονάκι της όλους τους προηγούμενους μήνες. Γιατί
Εγώ γέννησα και μετά από 5 μέρες άρχισαν να έρχονται στο σπίτι να με βλέπουν οι θεραπευόμενοι τούτοι. Μπορεί να κάθισα 2 εβδομάδες, 3 και μετά πήγα πίσω στη δουλειά. Γιατί ήμουν και η μόνη που εργαζόμουν εκείνη την περίοδο. Τέλος πάντων, άμα συγκρίνεις τα 2 παιδιά, θα έλεγα ότι η Κυριακή είναι πιο κοινωνική από τον Λάζαρο. Ίσως βέβαια να έχει να κάνει και με το χαρακτήρα της και με την ιδιοσυγκρασία της αυτόν τον πράγμα. Όχι ότι ο Λάζαρος δεν είναι κοινωνικός, απλώς η Κυριακή είναι πιο εύκολο να συνδεθεί με άλλους ανθρώπους, να μιλήσει, να κάνει εύκολα παρέες, να πιάνει κουβέντα με αγνώστους. Με αγνώστους ενώ ρε παιδί μου μπορεί κάποιος να τη ζητήσει βοήθεια τώρα που ήταν στο Άμστερνταμ, ήταν η. Την κοροϊδεύω ότι ήταν η πρέσβη τη Κύπρου στο Άμστερνταμ. Όποιο πήγαινε στο Άμστερνταμ για σπουδέ, τον παραλάβανε η Κυριακή να τον βοηθήσει να βρει σπίτι, να του δείξει τα κατατόπια κλπ. Μην μπαίνετε στο τρυπάκι να φορτώνεστε ενοχές που δεν σας ανήκουν. Είμαι σίγουρη ότι η κοπέλα που έστειλε την επιστολή, όπως και άλλες κοπέλες οι οποίες πραγματικά ερωτούν και διερωτούνται για το ορθό, σημαίνει ότι έχουν μια συνειδητότητα ως γονείς και καλές προθέσεις. Μην μπαίνετε στη διαδικασία να ακούτε οτιδήποτε θα σας προκαλέσει ενοχές, το οποίο έρχεται από ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να μην έχουν καλές προθέσεις. Δηλαδή, η κοινωνία γενικότερα ή μια άλλη γυναίκα που βρίσκεται σε έναν γκρουπ για μαμάδες, εγώ δεν τα πολύ πάω αυτά τα γκρουπ για μαμάδες, ούτε τα γκρουπ για γυναίκες τα πολύ πάω, γενικά δεν τα πολύ πάω τα γκρουπ. Που μπαίνουμε μέσα στον γκρουπ και κάνουμε τους έξυπνους, δεν τα πολύ πάω. Λοιπόν, ανεξαρτήτως το ότι δεν τα πολύ πάω. Μία μεγαλύτερη γυναίκα, μία άλλη γυναίκα, εάν είναι καλοήθης άνθρωπος, θα νιώσει συμπόνια για την νεαρή την κοπέλα που προβληματίζεται σε σχέση με την ανατροφή του βρέφους της και θα της δώσει συμπαράσταση. Δεν θα της προκαλέσει ενοχές. Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό που δεν χρειάζεται σε καμία περίπτωση ένας γονιός που βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση είναι να του πείτε να του κάνετε επίκριση και να τον κρίνετε με βάση τα δικά σας ή με βάση τέλος πάντων τις απόψεις σας. Και δεν σημαίνει ότι αυτή που έρχεται και σου λέει ότι πρέπει να κρατάς το παιδί στο σπίτι μέχρι ενός έτους και να είσαι στο σπίτι ένα χρόνο, ότι όντως εκείνη έμεινε ένα χρόνο στο σπίτι ή αν έμεινε ένα χρόνο στο σπίτι να ήταν και καλή μητέρα. Ήταν άλλες ηθίκες. Ο καθένας έχει τις δικές του ηθίκες και κάνει αυτό που ό,τι καλύτερο μπορεί δεδομένων των συνθηκών που ζει. Οπότε, αν δεν υπάρχουν χρήματα να αγοράσεις γάλα του παιδιού και θα πεθάνει το παιδί από την πείνα, είναι πιο σημαντικό να πας να δουλέψεις και να μείνει το παιδί με κάποιον άλλον. Ας μιλήσουμε και λίγο πιο ανθρωπολογικά. Στις πρωτόγονες κοινωνίες, τα παιδιά δεν τα μεγάλωνε η μάνα τους απαραίτητος. Όλες οι γυναίκες στις πρωτόγονες φυλές φρόντιζαν τα παιδιά ομαδικά. Ναι, ναι, ισχύει αυτό. Ναι. Δηλαδή, δεν είναι κάτι έξω από την ανθρώπινη φύση να αφήνεις το βρέφος για κάποιες ώρες επειδή έχεις να εργαστείς με μια άλλη γυναίκα ή με ένα φροντιστή ο οποίος στην εποχή μας κιόλας είναι και μορφωμένος και σπουδασμένος για να το κάνει και φροντίζουμε στο σταθμό που θα πάρουμε το παιδί να έχει προσοντούχους εκπαιδευτικούς για αυτήν τη βαθμίδα. Ακριβώς. Είναι η βρεφονηπιοκόμη που είναι νομίζω για τα βρέφη. Μάλιστα. Πάντως, εγώ θυμούμαι τώρα, έτσι, σαν το όνειρο, ένα φεγγάρι μου ήμασταν στο Μάντσεστερ. Έπαιρνα τον Λάζαρο στον υπηαγωγείο, αυτό που είπε, τον έπαιρνα 4-5 ώρες κάθε 2-3 μέρες. Ήταν ένα διάστημα που ήμουν στο σπίτι, αλλά τον έπαιρνα για να κοινωνικοποιείται. Και θυμάμαι μια φορά που πήγα να τον πάρω, το ξεχάζω. Είχε μια δασκάλα, η οποία ήταν έτσι μια πολύ ωραία κοπέλα, με ginger, ήταν αυτό πορτοκαλί χρώμα κλπ. Και καθόταν, φορούσε έναν τσιμαντελόν, ένα μπλουζάκι. Τώρα μιλούμε το 99 η κουβέντα. Και καθόταν πάνω σε ένα. Σαν σκαλοπάτι, και μέσα στα πόδια τη καθόταν ο Λάζαρος, ο οποίος ήταν πανευτυχής. Και όταν είδα τούτη την εικόνα, λέω: ρε γαμώτο, sorry για την έκφραση. Νιώθω τύψεις όταν το φέρνω στο child care. Και τούτο είναι πανευτυχής. πολλά ευτυχισμένος. Θεωρείς του και γελούσαν και τα αυτιά του. Και επίσης κάνουμε κάποιες επισκέψεις των υπηαγωγείων στο βρεφοκομικό σταθμό χωρίς να προειδοποιήσουμε για να δούμε σε μια ευνηδιαστική επίσκεψη πώς συμπεριφέρονται όντως τα παιδιά. Επειδή το βρέφος δεν μπορεί να μας πει ξέρεις μαμά το ένα και μαμά το άλλο. Αυτά. Καλή δύναμη στις μαμάδες.